Και οι αγρότες Σάρτας και Πρέβεζας αποχώρησαν από τον μπλόκο που είχαν στήσει στον κόμβο της Φιλιππιάδας στην Ιόνια Οδό. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Άρτας Βαγγέλης Μπέτσας τονίζει πως ο αγώνας συνεχίζεται με άλλες μορφές κινητοποιήσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν με τη συμμετοχή των αγροτών στον εορτασμό του Κιλελέρ στις 11 Μαρτίου. Αυτή η μορφή αγώνα με τα τρακτέρ στους δρόμους έχει αλλάξει τώρα ο αγώνας. Συνεχίζουμε τον αγώνα με άλλες μορφές κινητοποιήσεων, όπως στις 21 του Φλεβάρι που αρχίζουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αλλά και στις 11 του Μάρτη που γιορτάζεται και φέτος ο ξεσηκωμός του Κιλελέρ. Τα μπλόκα είναι και αυτά μια μορφή αγώνα. Πριν τα μπλόκα είχαμε άλλες μορφές αγώνα με συλλαλητήρια, με αποκλεισμούς σε εφορίες, κινητοποιήσεις σε υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ και αλλού. Και το έχουμε ξαναπεί, να το πούμε πάλι, ότι και τα μπλόκα είναι, έτσι να το πούμε, μια κορύφωση του αγώνα, είναι έτσι μια πιο σκληρή απάντηση προς την κυβέρνηση και ότι δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Φέτος αποφασίστηκε από τις δύο ομοσπονδίες Άρτας και Πρέβεζας, αλλά και άλλους μικρομεσαίους αγρότες της περιοχής μας, που τα προηγούμενα χρόνια δεν πορευτήκαμε μαζί, να πορευτούμε μαζί. Κάναμε έναν όμορφο αγώνα, έστω και αδύνατη συμμετοχή κάπως. Ο αγώνας ήταν όμορφος, ήταν διεκδικητικός. Κάναμε συζητήσεις τα βράδια, είχαμε πάλι τεράστια αλληλεγγύη από τον κόσμο. Ερχόταν ο κόσμος τα βράδια, συζητούσαμε, μας πρόσφερνε τρόφιμα και άλλη συμπαράσταση. Και πραγματικά και στο χώρο που επιλέξαμε να πάμε με τις δύο ομοσπονδίες και τους άλλους συμμάχους μας, αλλά και έτσι όπως κύλησαν αυτές οι μέρες του μπλόκου, πιστεύω ότι και με τα νέα τα παιδιά που φέτος ήταν πολύ περισσότερα από πέρυσι, πράγμα που παρεξένεψε πολύ τους συναδέλφους από την Πρέβεζα, γιατί έχουμε τόσα πολλά νέα παιδιά, πιστεύω ότι βγάλαμε περισσότερα συμπεράσματα, ότι δυναμώσαμε και προχωράμε και προγραμματίζουμε να φτιάξουμε κι άλλους νέους αγροτικούς συλλόγους όπου δεν υπάρχουν ή όπου δεν δραστηριοποιούνται, ούτως ώστε για τα κύρια αιτήματα που είχαμε ως φτωχομεσαία αγροτιά, που δεν, η κυβέρνηση δεν έδωσε κάποια λύση, δεν υλοποίησε αυτά τα προβλήματα που είχαμε, δεν τα λύσε, πιστεύω ότι, ότι στο μέλλον με δυνατότερες κινητοποιήσεις, με μαζικότερες, βγάζοντας και συμπεράσματα για τους προηγούμενους αγώνες, πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα από αυτά που μας εμποδίζουν να μείνουμε στον τόπο μας, γιατί είναι γνωστό ότι αν δεν υλοποιηθούν αυτά που ζητούμε, δεν πρόκειται να μείνουμε στις καλλιέργειές μας, στα χωράφια μας, στον τόπο μας. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από τον Υπουργό, ο κ. Μπέτσας επεσήμανε πως το πλαίσιο αιτημάτων που οι αγρότες προβάλλουν με τους αγώνες αφορά την ίδια την επιβίωσή τους. Βασικά αιτήματα για μας αποτελούν, προσθέτει, οι κατώτερες εγγυημένες τιμές σε όλα τα προϊόντα, η μείωση του κόστους παραγωγής με χτύπημα της ασίδωτης κερδοσκοπίας στα αγροτικά μέσα και εφόδια, η σύνδεση των επιδοτήσεων ενισχύσεων με την παραγωγή και κατάργηση των περικοπών ΕΛΓΑ αποκλειστικά κρατικό που θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών από όλες τις αιτίες, κατάργηση των μεγάλων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Εμείς ζητούσαμε, πρώτο και κύριο, είχαμε θέμα με την φορολογία, να φορολογούνται οι αγρότες. Εμείς δεν λέμε να μην φορολογούνται γενικά, αλλά να υπάρξει αφορολόγητο, κυρία Ευαγγελίου, όπως υπάρχει και σε άλλους κλάδους. Γιατί ο αγρότης βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του να ξεκινήσει την καλλιέργεια από την πρώτη μέρα. Και δεν ζητάμε εμείς να μην φορολογηθούν έτσι οι αγρότες, να έχουν αφορολόγητο. Και μάλιστα για αγρότες με μεγάλο εισόδημα να ανεβαίνει και κλιμακωτά η φορολογία, να υπάρχει αφορολόγητο για κάθε τέκνο, όπως υπάρχει και αλλού. Μετά, άλλο αίτημα ήταν το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Να υπάρξουν μέτρα, να πάρει μέτρα η κυβέρνηση, να μειωθεί το κόστος παραγωγής που είναι δυσβάσταχτο. Γι' αυτό και πεταγόμαστε έξω από καλλιέργειες. Ένα ακόμη είναι οι εισφορές για τον ΕΦΚΑ. Η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, άλλο ένα πολύ σοβαρό, να μην το ξεχάσω, που πραγματικά ασφάλιση δεν υπάρχει, αλλά τα χρήματα τα παίρνουν και πολλά χρήματα παίρνουν μέσα από τις τσέπες μας. Θέλετε από επιδοτήσεις, ενισχύσεις, θέλετε από άλλες πληρωμές και αλλού. Επίσης, ένα σημαντικό είναι οι πληστηριασμοί. Για πρώτη και για δεύτερη κατοικία, αλλά και για αγροτικές επιχειρήσεις, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί.
Και βέβαια και τα άλλα που βάζαμε να γίνουν έργα αποστραγγιστικά, αρδευτικά, να υπάρξει μέρη από το κράτος για δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία. Αλλά τα κυριότερα είναι αυτά, φορολογικό, ασφαλιστικό, ΕΛΓΑ και κόκκινα δάνεια. Στη συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, ο Υπουργός ανακοίνωσε στην Επιτροπή των Αγροτών τον προσδιορισμό του ακατάσχετου για τους λογαριασμούς των αγροτών στο ύψος των 15.000 ευρώ το χρόνο, την ένταξη και των επιδοτήσεων του λεγόμενου πρασινίσματος στις χορηγήσεις μέσω της κάρτας του αγρότη, γεγονός που διευρύνει περίπου κατά 30% τις δυνατότητες ρευστότητας, την έναρξη εντός των επόμενων ημερών των συμψηφισμών, έτσι ώστε να καταβληθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τα έτη 2015 και 2016, συνολικού ύψους περίπου 42 εκατομμυρίων ευρώ, την επέκταση του αγροτικού εργοσύμου σε όλες τις εποχικού χαρακτήρα αγροτικές εργασίες, καθώς και τους μετακλητούς αλλοδαπούς εργάτες γης, ενώ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αύξησης του ένφια, αλλά ούτε και συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια. Τα ασφάλιστρα των αγροτών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και δεν θα περικοπεί καμία αγροτική σύνταξη για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται για το μεταβατικό διάστημα μέχρι το 2024. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν σταματήσαμε έτσι αυτή τη μορφή του αγώνα με τα μπλόκα γιατί ικανοποιηθήκαμε από αυτά που έδωσε ο Υπουργός. Εμείς το κίνημα, κυρία Ευαγγελίου, το θέλουμε να το έχουμε και την άλλη μέρα που θα έρθουν τα χειρότερα, να μην εξαντληθεί το κίνημα, να βγει πάλι μαζικά στους δρόμους και με τους συμμάχους του να διεκδικήσει. Τώρα αυτά που έδωσε ο Υπουργός, εμείς θα τα αναφέρουμε ότι ως ψίχουλα, γιατί έτσι είναι, κάποια πιθανόν να απαλύνουν κάποιες πληγές, αλλά τα κυριότερα, τα βασικότερα, φορολογικό, ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα που ανέφερα, δεν έδωσε λύση. Εξάλλου, νέες μειώσεις της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο αναμένουν το επόμενο διάστημα η παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος, ένεκατων αθρών και συχνά παράνομων εισαγωγών, όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα. Το θέμα της κτηνοτροφίας είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολεί ως αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα από εδώ και πέρα. Και λέω ότι είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα γιατί η κτηνοτροφία έχει δεχθεί πολλά πλήγματα και στο παρελθόν με το ξεπούλημα της Δοδόνης και άλλα πολλά. Αλλά αυτό που ετοιμάζουν τώρα είναι ολοκληρωτικό, κυρία Ευαγγελίου. Και θα πρέπει να το έχουμε στην καθημερινή μας διεκδίκηση και στην καθημερινή μας κουβέντα και διάλογο όπου βρισκόμαστε και συναντιόμαστε. Ένας κύριος λόγος, κυρία Ευαγγελίου, που φέτος πολλοί αγρότες από την περιοχή μας αλλά και από άλλες περιοχές, κτηνοτρόφοι, δεν μπόρεσαν να βγουν στα μπλόκα, δεν ήταν γιατί είχαν κάποια διαφωνία με τον με αυτόν τον τρόπο κινητοποίησης ή με τον χώρο που επιλέξαμε να πάμε. Τα παιδιά, οι κτηνοτρόφοι εκεί ήταν κάθε βράδυ, συζητούσαμε μόνο τα βράδια, γιατί το πρωί που τελειώνανε από τα ζώα τους, τις δουλειές τους, έπρεπε να πάνε κάπου αλλού για μεροκάματο, να πάνε να αγοράσουν λίγα σακιά τροφή να ταΐσουν τα ζώα τους. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τα κοπάδια τους. Δυστυχώς για αρκετούς από αυτούς δεν τα καταφέρνουν και πραγματικά είναι αξιολείπητη η κατάσταση όσον αφορά το θέμα της κτηνοτροφίας, τόσο για τις οικογένειες των κτηνοτρόφων, όσο και για την εικόνα των κοπαδιών, να το πω έτσι, που βλέπουμε. Η κατάσταση θα χειροτερέψει κι άλλο, όπως είπατε κι εσείς, οι τιμές στο γάλα πέφτουν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και πραγματικά δεν υδρώνει και κανενός το αυτή από τους τοπικούς παράγοντες, έτσι να το πω, δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες κτλ. Δεν υδρώνει. Αυτά που προσπαθούν να κάνουν με δίθεν προστασία του ονόματος της φέτας ή με τις ελληνοποιήσεις που γίνονται στα γάλατα να απαγορευτούν και αυτά, δεν λύνουν το πρόβλημα. Το κόστος στην κτηνοτροφία είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Να σκεφτούμε ότι το 2004 η τιμή στο γάλα ήταν 1,10 στο πρόβειο γάλα και διεκδικούσαμε 1,20 και σήμερα έχουν κατρακυλήσει κάτω από τα 85 και 80 λεπτά ακόμα. Θα υπάρξουν δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ραγδαίες συνέπειες στην κτηνοτροφία και καλούμε και μέσα από και από το σταθμό σας. Θα κάνουμε όμως και περιοδίες και στα χωριά να βρούμε και τους κτηνοτρόφους να συζητήσουμε. Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να συσπηρωθούν στους αγροτικούς συλλόγους, να πάμε για δυναμικές κινητοποιήσεις, όχι για κινητοποιήσεις σαν αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Γιατί αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που έχουν ως
πρωταρχικό ρόλο το κυνήγι του κέρδους, θα μας τσακίσουν τις ζωές και τις οικογένειές μας. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Και το βλέπουμε και με τις φετινές κινητοποιήσεις, που πολλοί από αυτούς που λένε ότι είμαστε στο πλευρό σας, πραγματικά μας βάζανε εμπόδια. Βάζανε εμπόδια στο κίνημα, πειράζει το κίνημα, τους χτυπάει, τους χαλάει τη σούπα, δεν θέλουν την αυρωτιά και την, έτσι όπως είναι σήμερα και τους προαγωγούς, θέλουν μεγάλα τσιφλίκια στον 21ο αιώνα για να αντέξουν αυτά τα προβλήματα που έχει αυτός ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Δυστυχώς οδηγεί και σε πολέμους και όπως βλέπουμε και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό σιγά σιγά το κλώθουν και άλλα κράτη γύρω γύρω με άλλες ονοματολογίες, με αλλαγή συνόρων, με χίλια δυο. Πραγματικά θα πρέπει η φτωχομεσαία αγροτιά να παλέψει και για να μείνει στον τόπο της με τις δουλειές που έχει, αλλά και να μην γίνει κοιμάς στα κανόνια του ΝΑΤΟ και άλλων σε εισαγωγικά συμμάχων που θέλουν να ξαναμοιράσουν τους λαούς και τον πλούτο.